Σε γεμίζει αδρεναλίνη και ενθουσιασμό. Το πέρασα δύσκολα, αλλά τώρα ανοίγεται κάτι άλλο μπροστά μου. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες σου που ποζάρεις στο κεντρικό σου σπίτι και ξέρεις κάτι. Σε ζήλεψα. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι βλέπω έναν. Πώς βλέπεις τους φοιτητές που πάνε στο πρώτο του σπίτι και είναι ενθουσιασμένοι και λένε ναι, τι ωραία, είμαι τώρα στο σπίτι μου. Το ζεις τώρα αυτό λιγάκι. Χωρίς, δεν λέω ότι είναι κακό για την πρώην σύζυγό σου και την πρώην σύντροφό σου, αλλά ζεις μία έναρξη. Όχι. Όχι. Έτσι μου να. Είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί. Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Okay. Να σου πω, άκου. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι καινούργιες αρχές να κάνεις, όπως και να το κάνεις, τίποτα δεν αναπληρώνει το πρωινό καλημέρα στο παιδί σου και στον άνθρωπο που ήσουν 17 χρόνια και το καληνύχτα, σ' αγαπάω, η αγκαλιά που έχεις κάθε βράδυ. Yeah. Τίποτα δεν το αναπληρώνει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για το πώς μπορεί να ζήσω. Υπάρχουν στιγμές που κάθομαι στο σπίτι και τρώω μόνος μου.